για να συζητήσουμε που θα ακολουθήσει. Με δύο καταξιωμένους επιστήμονες. Μαζί μας λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον όχι μεγαλύτερο σε ηλικία, γιατί τον σέβεται και ο κύριος Κερίδης, τον κύριο Μάζη, που έχουμε καιρό να τον δούμε, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ κύριε Βοδάκη, καλημέρα. Μαζί μας και ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, όπου θα ξεχάσει τη βουλευτική του ιδιότητα για λίγο και θα μιλήσουμε τώρα, γιατί έχει τεράστια επιστημονική κατάρτιση και ο ίδιος ως καθηγητής. Είστε πάντα γενναιόδωρος. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσω με τον κύριο Μάζη. Κύριε Μάζη, είμαστε έτοιμοι για την παράδοση της Ουκρανίας στους Ρώσους και τελείωσε το παραμύθι? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Πούτιν πέτυχε αυτό το σκοπό που ήθελε. Ουσιαστικά έχει συνδέσει το μεγάλο Ντομπράς με τις αζωφικές ακτές και την Οδυσσό. Τον υπόλοιπο χώρο θα τον χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό μέσο για να πετύχει ουσιαστικά το σκοπό του, που είναι τι? Η ουδετεροποίηση της Ουκρανίας και η αλλαγή της κυβερνήσεως, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ηγεσία. Δεν ξεχνώ ότι η κυβέρνηση Γιανουκόβιτς το 2014 ανετράπη πραξικοπηματικά από εξεγέρσεις οι οποίες είχαν έγχρωμη προέλευση και παράλληλα υπεστηρίζονται από νεοναζιστικές ομάδες όπως την ταξιαρχία Αζόφ, τους Ουκρανούς Πατριώτες, τον Σβόμποντα, τον δεξιό τομέα, τους οποίους αν τους παρατηρήσετε θα δείτε και τα σύμβολά τους και την πολιτική τους, αλλά και τις παραδοχές τους ότι είναι καθαρά εθνικοσοσιαλιστικές. Αυτά έγιναν το 2014. Τώρα. Μπράβο. Ναι. Τώρα τι γίνεται? Τώρα, το οποίο είναι να ανταλλάξει ουσιαστικά το υπόλοιπο ουκρανικό χώρο με την αλλαγή του συντάγματος στην Ουκρανία, τη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες εκλογές και ουσιαστικά αλλαγή ηγεσίας. Με το έτσι θέλω. Με το έτσι θέλω όμως. Κύριε καθηγητά, με το έτσι θέλω μπαίνει στο εσωτερικό μιας χώρας. Όχι βέβαια. Μα όχι βέβαια. Μα είναι μια παράνομη ενέργεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Αλλά προσέξτε με κάτι, κύριε Παπαδάκη, γιατί με τσιγκλάτε. Η Δύση είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στο διεθνές δίκαιο, έτσι. Μπράβο. Δεν μου λέτε, όταν η Τουρκία μπήκε στην Κύπρο... Κάθε μέρα το λέω. Δημιούργησε, ναι, το λέτε, αλλά με τον ήχο. Ένα κράτος παντελώς παράνομο, το οποίο έχει τουλάχιστον 5 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στην πλάτη του, ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί. Με 4-40.000 στρατιώτες εκεί πέρα και θα μπήκε και στην αμόχωστο, η οποία έχει τουλάχιστον 2 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στην πλάτη της, ότι δεν πρέπει να απικιστεί από τους Τούρκους. Δεν μου λέτε, αυτή η επιλεκτική ευαισθησία της Δύσεως, πού πήγε σε αυτή την περίπτωση? Έλατε. Μισό αιώνα μας έχουν και μας τρεμπώνουν εκεί. Μισό αιώνα. Δεν μου λέτε, η Δύση ήταν εξαιρετικά ανθρωπιστική όταν διέλυε τη Γιουγκοσλαβία με εκατόμβες νεκρών. Η Δύση ήταν εξαιρετικά υπέρ του διεθνούς δικαίου όταν αναγνώριζε ουσιαστικά και πιέζει και τους υπόλοιπους να αναγνωρίσουν το Κόσοβο, το οποίο είναι προϊόν παρανόμου δημοψηφίσματος και αποσχίσεως. Σας παρακαλώ να κοιτάμε λίγο και τον καθρέφτη, έτσι. Βεβαίως. Κύριε Κερίδη, μια πρώτη προσέγγιση δική σας. Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, πού πηγαίνουμε? Κοιτάξτε, τελειώνει μια εποχή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή η εποχή που ανέτειλε με τόσες ελπίδες και τόσες προσδοκίες με την πτώση του τείχους του Βερολίνου του 89, ζήσαμε αυτά τα 30 χρόνια σχετικά ανέμελα εδώ στην Ευρώπη και σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με τους εφησυχασμούς και τις ολιγορίες μας και αυτές τις δραματικές εξελίξεις που τελειώνει αυτή η καλή εποχή, να πούμε, η Belle Époque
στα τέλη του 20ου και αρχές του 21ου αιώνα και μπαίνουμε σε μια εποχή σκληρών ανταγωνισμών, ξεκάθαρων στρατοπέδων, βαθιών διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των φιλελεύθερων δημοκρατιών από τη μια μεριά που σέβονται δίκαιο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και βεβαίως των αυταρχικών καθεστώτων με αυτή την αποκρουστική πολιτική που βλέπετε στην Ουκρανία. Εμείς τα έχουμε ζήσει και έχει δίκιο ο κύριος Μάσης να τα καταγγέλει και γι' αυτό πρέπει να μην αφήσουμε κανένα ίχνος επαμφωτερισμού στην Κύπρο, όπου η Τουρκία έχει κάνει όλα αυτά εδώ και δεκαετίες και βεβαίως θέλει να κάνει και περισσότερα, διότι το Βαρώσι, το οποίο θέλει να ενσωματώσει στα κατεχόμενα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα οποία αμφισβητεί ενεργά την κυριαρχία και ούτω καθεξής. Άλλωστε, είναι γνωστή η λυκοφιλία Ερντογάν-Πούτιν και ο αλληλοθαυμασμός, να πούμε, για τις πρακτικές τόσο στο εσωτερικό, Οσμάν Καβάλα, φυλακίζω χωρίς δίκη, καταπατώ τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο και βεβαίως στο εξωτερικό όλα αυτά τα παραβατικά που η Ευρώπη, γιατί σας άκουσα στις αναλύσεις σας. Η Ευρώπη τι ρόλο έπαιξε? Θα έρθω στην Ευρώπη. Η Ουκρανία έχει δημοκρατικές εκλογές. Είναι μια χώρα με πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Παπαδάκη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και ελλείμματα. Δεν κατάφερε να αναπτυχθεί όπως η Πολωνία, για παράδειγμα. Το βιωτικό τους επίπεδο ήταν ίδιο το 1991 και σήμερα είναι στο 1 τέταρτο. Δεν είναι μικρή χώρα. 45 εκατομμύρια πληθυσμό. Και έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και μαστίζεται από διαφορά, από ολιγάρχες, από μια σειρά προβλήματα και βεβαίως διχασμένη και στο εσωτερικό. Όμως έχει κάτι το οποίο ενοχλεί, νομίζω, πάρα πολύ στην Μόσχα. Και αυτό είναι οι εκλογές. Έχει δημοκρατικές εκλογές και έχει αλλάξει πάρα πολλές κυβερνήσεις με κάλπη, με δημοκρατικές εκλογές και ο τελευταίος πρόεδρος. Ως προς τους Ναζί, επειδή διακινείται αυτή η προπαγάνδα, ξέρετε, ότι οι Ναζί, οι Ναζί, οι Ναζί, οι φασίστες, προκειμένου να συνδέουμε με το μύθο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μύθο μέσα σε εισαγωγικά εννοώ, με τον αγώνα που έχει αποκτήσει διαστάσεις εθνικού, έτσι, εθνικής ιδέας για τους Ρώσους. Ποιος είναι ο Ζελένσκι, κύριε Παπαδάκη? Καθίσουμε να διαβάσουμε λίγο τη βιογραφία του. Αυτός ο δυστυχής πρώην κωμικός, ηθοποιός, ο οποίος βρέθηκε να διαχειρίζεται σήμερα αυτή την τραγωδία. Καταρχάς είναι εβραϊκής καταγωγής. Και ξέρετε, οι Εβραίοι μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει όπως και όλους τους λαούς για διάφορα. Ναζί δεν μπορεί να τον πει. Διότι η βασική ιδεολογική κατεύθυνση του ναζισμού είναι η εξόντωση των Εβραίων. Το να κατηγορείς για ναζισμό. Δημήτρη, συγγνώμη, δεν είπα τον Ζελένσκι Ναζί. Είπα αυτές τις ομάδες, οι οποίες τις συγκεκριμένες τις κατονόμασα, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ενσωματωμένες στο στράτευμα το Ουκρανικό, στην αστυνομία, δηλαδή στα σώματα ασφαλείας, και διοικούνται επισήμως από τον Υπουργό Εσωτερικών τους. Ναι, κύριε Μάζη. Αυτό είπα. Ναι, Γιάννη μου. Προφανώς δεν είπες και δεν σε παρερμηνεύω. Απλώς κάνω μία παρατήρηση απέναντι σε μια ομή προπαγάνδα. Ο Ζελένσκι είναι ρωσόφωνος. Το να είσαι ρωσόφωνος δεν σε κάνει ρωσόφιλο. Η Ουκρανία έχει πάρα πολλούς ρωσόφωνους, οι οποίοι μεγάλωσαν με τη ρωσική ως μητρική γλώσσα βεβαίως. Και εμείς το ξέρουμε αυτό, διότι έχουμε έναν πολύ έντονο ελληνισμό εκεί. Ο δικός μου πατέρας γεννήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα και μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου μιλούσαν τα ρωσικά. Αλλά αυτό δεν τους κάνει ότι είναι στραμμένοι κατά ανάγκη προς τη Μόσχα. Πάρα πολλοί από αυτούς. Έτσι. Πάρα πολλοί από αυτούς, έχουμε πολλά κοινά. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι στραμμένοι δυτικά. Και θα σας έλεγα και πάρα πολλοί από τους ίδιους τους Ρώσους είναι στραμμένοι δυτικά, διότι αυτού του τύπου συμπεριφορές δεν τις λες και ελκυστικές. Θέλω να πω ότι η Ρωσία έχει τον καταναγκασμό, έχει τη στρατιωτική περιοχή, αλλά δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο θέλει κάποιος να μιμηθεί. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξη συζήτηση που θα την κάνουμε σε άλλη στιγμή. Τώρα, η Ευρώπη έχει τεράστιες ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες. Και οι Δύσεις συνολικά, θα σας έλεγα. Η Ευρώπη ακόμα παραπάνω, γιατί είναι το σπίτι της. Διότι εδώ δεν μιλάμε ούτε για το τι θα γίνει με την Ταϊβάν και την Κίνα, ούτε με τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα, ούτε το Πακιστάν και την Ινδία, ούτε ο μακρινός ειρηνικός. Εδώ μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και το γεγονός ότι 2022 υπήρξε, εγώ δεν θα σας κρυφτώ, υπήρξε ένας διασυρμός της Ευρώπης τις προηγούμενες εβδομάδες. Είδατε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να μεσολαβήσουν, να κάνουν, να ράνουν, να δείξουν και σήμερα είναι με το μουτζούρι στα χέρια. Και σε επίπεδο κυρώσεων, νομίζω ότι πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Εγώ δεν είπα να μην αποφασίσουμε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αλλά όταν έχουν οδυνηρές επιπτώσεις για τον λαό μας, που ήδη η οικονομική κρίση, λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, των 10 ετών των μνημονίων, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση πάρα πολλούς συμπολίτες. Εγώ θα σας μιλήσω και σε αυτό με μεγάλη ειλικρίνεια. Πάνω απ' όλα η ελευθερία.
Πάνω απ' όλα η ελευθερία. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες οφείλουν να κάνουν την επιλογή, τη δύσκολη επιλογή, και εμείς όλοι, δημοσιογράφοι και κατεξοχήν βεβαίως πολιτικοί, να εξηγήσουμε στους λαούς μας ότι η προάσπιση της ελευθερίας, του δικαίου, των συνόρων, αυτού του κόσμου που θέλουμε, διότι άμα πάμε στην παχαλοποίηση, θα είναι κυρίως οι αδύναμοι και αυτοί που είναι στην περιφέρεια. Βεβαίως. Άρα, για χάρη της Κύπρου. Δεν μπορούμε να μου λες εμένα για την Ουκρανία. Και καλά κάνεις και μου λες. Και είμαστε βεβαίως. Γι' αυτό και είδατε, κύριε Παπαδάκη. Και 48 χρόνια για την Κύπρο, ούτε μία κύρωση. Αντιθέτως, εμέσως πλην σαφώς έχει αναγνωριστεί η κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είδατε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στο Μόναχο και στη Σύνοδο. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή να θεωρούμε απολύτως απαράδεκτη αυτού του τύπου τη συμπεριφορά, διότι μας αφορά άμεσα. Αλίμονα αν ο κόσμος μετατραπεί σε ζούγκλα. Η Ελλάδα είναι το κατεξοχήν ελεύθερο έθνος της περιοχής. Από την ίδρυσή της στο σύγχρονο κράτος με την επανάσταση, την εθνική επανάσταση. Εμείς ήμασταν πάντοτε ενάντια στις αυτοκρατορίες. Εμείς κάναμε μια επανάσταση για να βγούμε από αυτοκρατορίες. Εμείς δεν δεχόμαστε τους ηγεμονισμούς, δεν δεχόμαστε τους αυταρχισμούς, δεν δεχόμαστε τις παραβιάσεις συνόρων, γιατί και ως αξίες του ελληνισμού, αλλά και ως συμφέρον στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, το ξέρουμε και το κάνουμε. Άρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Προφανώς αυτά δεν γίνονται μόνο με λόγια. Προφανώς υπάρχει κόστος, κύριε Παπαδάκη. Και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα πρέπει να τον αναλάβουν, διότι πάρα πολύ το ανέβαλαν. Εκεί, προστασία, όμως, να σας εκεί πω, λοιπόν θα υπάρχει προστασία, και γι' αυτό είδατε και την ιδέα του Κυριάκου Μητσοτάκη να υιοθετείται χθες για το ενιαίο ταμείο και την ενιαία τιμή ενέργειας. Δεν έχουν πάρει τα λεφτά την πανδημία. Τα περιμένουμε ακόμα. Κοιτάξτε, έχουμε πάρει κάποια πρώτα. Κάποια πρώτα. Έχουν υποβληθεί τα σχέδια. Κάποια πρώτα. Θα γίνουν πάρα πολλά. Αμέσως θα έρθω, κύριε Μάση, σηκώνει το χέρι. Και περιμένουμε. Ναι, βεβαίως, να τον ακούσουμε. Και περιμένουμε πολλά και από αυτά. Λοιπόν, η Ευρώπη μόνο ενιαία μπορεί να προχωρήσει. Αυτό θέλουμε. Είναι μια, και τελειώνω και να μιλήσει και ο Γιάννης, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μια μεγάλη ευκαιρία αυτό που, αν κάτι θετικό μπορεί να βγει, να χειραφετηθεί επιτέλους η Ευρώπη. Να βγει από τον κόσμο της Πολιάνας, από τον κόσμο το χαζοχαρούμενο, με ανακοινώσεις, με συμβούλια, με τριβούλια. Χορτάσαμε από αυτά την Ούρσουλα, τον Μπορέλ, τους είδατε όλους αυτούς. Και στο τέλος τίποτα. Και να πούμε ότι εμείς είμαστε μαζί σας, αλλά και εσείς, Φιλανδοί, Σουηδοί, Εσθονοί, Πολωνοί και λοιποί όλης της Ευρώπης. Όλοι μαζί. Με την Τουρκία δεν το έχουμε δει αυτό. Όλοι μαζί. Με την Τουρκία είναι ένας αγώνας. Και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που έχουμε από είναι τους ένας Τούρκους, αγώνας. Δεν τους έχουμε μην δει όλους μαζί. Κύριε Παπαδάκη, να λένε ότι κάτω αν είχε τα πάρει χέρια από τη χώρα που αποτελεί το σύνορο της Ευρώπης. Προσέξτε, έχουμε ένα κογκρέσο. Διότι αν είχαν πάρει τα F-35 οι Τούρκοι, τα οποία έχουν προπληρώσει, να τα λέμε αυτά, 1,5 δισεκατομμύριο έχει δώσει η τουρκική κυβέρνηση, και αν είχε τα πρώτα 24 F-35, θα ήταν διαφορετική η ισορροπία ισχύς. Ισορροπία των δυνάμεων. Άρα εμείς έχουμε ρόλο. Όταν εγώ θα πάω σε 2 εβδομάδες στην Ουάσιγκτον και θα συνομιλήσω με τον Μενέντες και τον Βαν Χόλεν και τους λοιπούς γερουσιαστές σε μια μεγάλη συνάντηση που γίνεται εκεί και στα πλαίσια στη συνέχεια και της κοινοβουλευτικής συνεργασίας, Κογκρέσου και Βουλής, αυτά θα τους πούμε, ότι εμείς αυτά που γίνονται στην Ανατολική Ουκρανία και στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία συνολικά, τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε και έτσι χτίζουμε συμμαχίες. Και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στο μέλλον. Έτσι. Κύριε Μάζη. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούω το φίλο μου τον Δημήτρη να συμφωνεί στο ότι η Ευρώπη δεν στάθηκε στο ύψος της και επίσης ούτε το ΝΑΤΟ δεν στάθηκε στο ύψος του. Και να παραδεχόμαστε όλοι μαζί ότι τα μέτρα τα οποία, οι κυρώσεις οι οποίες θα επιβληθούν, θα πλήξουν πρωτίστως την ίδια την Ευρώπη. Αυτά είναι διαπιστώσεις κοινές. Και έχω να κάνω μία πρόταση για να μην σας ταλαιπωρώ πολύ. Η πρότασή μου είναι η εξής. Η Ελλάδα να μην συστοιχηθεί με τις κυρώσεις της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, παρά μόνο εάν οι ανάγκες επιβληθούν στην Τουρκία για την κατάσταση την οποία έχει φέρει αυτή τη στιγμή την Κύπρο. Και επιπλέον για τις κινήσεις τις προκλητικές στο Αιγαίο. Και βεβαίως στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Και η πρόταση της Ελλάδος να είναι η εξής. Να υποστούμε ένα κόστος, αγαπητοί κύριοι, βεβαίως, καμία αντίρρηση, αλλά αυτό το κόστος θα απαιτεί την απονομή της ιδίας συμπεριφοράς από πλευράς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος της Τουρκίας για τα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμή μισό αιώνα τώρα στην Κύπρο. Αλλιώς εμείς θα διατηρούμε και σχέσεις με την Ρωσική Ομοσπονδία και θα έχουμε φθηνό φυσικό αέριο.
Αυτό. Έχουμε τα κότσια να το κάνουμε. Αυτή είναι η πρότασή μου. Αν θέλετε, αυτό, Γιάννη, είναι η στρατηγική, αλλά σε δύο χρόνους. Πρώτον, βγαίνουμε δυναμικά μπροστά σε επίπεδο αρχών. Σε επίπεδο αρχών. Και βλέπετε ότι η ελληνική κυβέρνηση ξεκάθαρα δεν άφησε κανένα περιθώριο. Και θα σας έλεγα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, αν και υπάρχουν κάποιες... Σε επίπεδο κάποιες... αρχών το έχουμε στηρίξει παραφωνείς. Αυτό πάντα. Όχι, στην πράξη επίτρεψέ μου μόνο να σου αυτό δώσω τη στρατηγική. Να εξηγήσω τη στρατηγική. Για να είναι πετυχημένη η στρατηγική, η αποτελεσματική στρατηγική, πρέπει να συνταχθείς απόλυτα, ώστε σε δεύτερο χρόνο, αμέσως μετά... Αμέσως μετά να έχεις δεσμευμένους τους Φιλανδούς, τους Σουηδούς, τους Πολωνούς, τους Εστονούς, τους Λετωνούς, τους Γερμανούς κατεξοχήν και να τους πεις εδώ η παραβίαση διεθνούς δικαίου, εδώ η επιθετικότητα λέτε, και παιδιά. Έτσι προχωράμε. Αυτή είναι η ελληνική στρατηγική και αυτή θα είναι αποτελεσματική. Καλέ μου, άκουσε με. Το ίδιο πράγμα, μια ανάλογη απάντηση έπαιρνα όταν έλεγα χαράξτε μια αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο. Και τι μου απαντούσατε, όχι εσύ ειδικά, συνάδελφός σου, έτσι, ο οποίος είναι και διεθνολόγος. Θα έρθει η ώρα του, σε δεύτερο χρόνο. Όχι. Έχουμε μάθει πλέον ότι το δυτικό σύστημα τι κάνει. Έχει τα δικά του συμφέροντα, τα υποστηρίζει, μόλις κάνει τη δουλειά του σε ξεχνάει. Λοιπόν, εγώ και να σου πω... Το οποίο πρέπει να του πεις είναι, βεβαίως, μαζί σου. Εγώ... Σε επίπεδο αρχών συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Αλλά αν θέλεις και μένα να συμμετέχω στις κυρώσεις, θέλω τώρα, σήμερα, την ίδια μέρα που βγάζεις τις κυρώσεις για την Ρωσία, να βγάλεις και τις αντίστοιχες για την Τουρκία. Λοιπόν, έχουμε το γνωστό πρόβλημα της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, το οποίο εξουδετερώνει στην ουσία την όποια παρεμβατικότητά του. Όμως να πούμε τούτο, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το διάλογο και θεωρώ ότι είναι προσόν της ελληνικής κοινωνίας που αυτές τις δύο τώρα μέρες γίνεται διεξοδικά σε όλα τα κανάλια, σε υψηλό επίπεδο για τις διεθνείς εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα και για τη θέση της Ελλάδας μέσα σε όλα αυτά. Και χαίρομαι να τον κάνω. Για τη ΣΑΟΣ έχουμε προχωρήσει. Ήμασταν εμείς που προχωρήσαμε από το 19 και μετά. Για την αποτρεπτική ισχύ έχουμε προχωρήσει. Έχουμε καινούργια πράγματα που γίνονται. Δεν θέλω τώρα ως κυβερνητικός βουλευτής να αναγκαστώ να τα κάνω. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και έτσι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το δρόμο. Με το Αμερικανικό Κογκρέσο, με τη διεθνή κοινή γνώμη, με το διεθνές δίκαιο, με τις κυβερνήσεις και με τις συμμαχίες, σε όλα αυτά, με την Τουρκία απολογούμε. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Μάση. Μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Η δική μου προσέγγιση είναι αυτή την οποία είπα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αρκείται σε λόγους, δεν μπορεί να αρκείται σε υποσχέσεις, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη από κανέναν και πρέπει να απαιτήσει τώρα που το σίδερο είναι ζεστό, που η Ευρώπη βρίσκεται σε αυτήν τη φάση να αποδείξει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, κατ' εμέ δεν υπάρχει, έτσι. Το ΝΑΤΟ το οποίο βρίσκεται σε αυτήν τη θέση να αποδείξει αν υπάρχει ως συλλογικό σύστημα ασφαλείας και αν σέβεται τον εαυτό του ή δεν υπάρχει και να απαιτήσει ο μισός αιώνας κύριοι ταλαιπωρίας και παραβιάσεως εθνούς δικαίου στην Κύπρο να σταματήσει. Μισός αιώνας. Είναι χρυσή ευκαιρία. Είναι χρυσή ευκαιρία να υπενθυμίσουμε σε όλους αυτούς που πολύ σωστά όπως αναφέρατε θα πρέπει να σεβαστούν έτσι. Το δικαίωμα. Επιλεκτικές ευθυσίες, κύριε Παπαδάκη. Και είναι χρυσή ευκαιρία αυτή η πίεση την οποία βλέπετε στην Τουρκία. Διότι η Τουρκία επιχείρησε μια λυκοφιλία με τον Πούτιν. Επιχείρηση είναι και από εδώ και από εκεί. Και ξέρετε, όταν τα βουβάλια συγκρούονται, οι μικρότεροι παίκτες καμιά φορά συνθλίβονται. Έχει μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία ο Ερντογάν. Ναι, κατηγορούμε για την λυκοφιλία του Πούτιν με τον Ερντογάν και δεν κατηγορούμε τους προμηθευτές πολεμικού εξοπλισμού των Τούρκων από Ευρωπαίους εταίρους μας. Το κάνουμε. Και το κάνουμε, αλλά συνεχίζουμε. Αλλά τα S-400, δηλαδή, αυτοί μην ξεχνάμε τους S-400. Ναι, βεβαίως. Αλλά από πού προμηθεύονται αυτοί τον εξοπλισμό τους? Από ευρωπαϊκές χώρες. Όσο όμως η Αμερική και το Αμερικανικό Κογκρέσο έχουν υποβάλει αυτό το Ιωνί εμπάργο, επιβάλλει αυτό το Ιωνί εμπάργο, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Δεν υπάρχει εδώ κέρδισα και εφησύχασα. Αλλά... Είναι ένας πολύ δύσκολος παίκτης, ένας δύσκολος αντίπαλος για τον μακρύ χρόνο και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Χωρίς αφέλειες. Χωρίς αφέλειες και χωρίς μόνο διακηρύξεις, αλλά και επί της πράξης θέλω να πω. Και με αυτό που
Ναι. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, να παραδείγματος χάρη, άκουσα τον Δημήτρη που έλεγε για την υπόθεση των αεροσκαφών κτλ. Βεβαίως είναι ένα διαρκής αγώνας. Θέλω να πω επίσης ότι είναι ένα διαρκής αγώνας των ατόμων ενός εκάστου εξημών. Παραδείγματος χάρη, έχω στο μυαλό μου τον Κώστα τον Παπά και το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, το οποίο με δικές του πρωτοβουλίες κατάφερε να πείσει την καναδική κυβέρνηση να διακόψει την παροχή ανταλλακτικών σε ένα τύπο... Για τα Μπαϊρακτά. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και του δίνουμε συγχαρητήρια από εδώ. Αλλά δεν αρκεί η ατομική πρωτοβουλία. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια θεσμική παρέμβαση στο σημείο που πονάει. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά, Γιάννη. Έχει γίνει δουλειά στο Κογκρέσο και σας το λέω εγώ, ουδέποτε η σχέση ήταν τόσο στενή και πρέπει αυτά να τα αναγνωρίσουμε. Όχι για να εφησυχάσουμε, όχι για να θριαμβολογήσουμε, αλλά για να προχωρήσουμε στο σωστό δρόμο. Κύριε Μάζη, και κύριε Κυριακή. Δεν να μην αναγνωρίζει και να χαίρεται με τις επιτυχίες της χώρας μας, αλίμονο. Αλλά απλώς εκείνο που λέω είναι τώρα αξιοποιήστε την συγκυρία. Αυτό κάνουμε. Για την Κύπρο. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μάζη και τον κύριο Κερίδη. Και πριν